Σήμερα η Άνασα. Σήμερα είσαι το τελευταίο. Χθες είχαμε άλλο δύο, την Κυριακή άλλο ένα. Δηλαδή κάθε δύο-τρεις ημέρες ή... Και ένα μήνα πριν. Η αστυνομία το ξέρει την προηγούμενη φορά. Στο προηγούμενο περιστατικό ενημερώθηκε και η αστυνομία. Και τώρα βγαίνουμε ξανά, θα βρούμε δελτίο τύπου που τα καταδικάζουν αυτά. Αυτά το ξέρετε, πιστεύω είναι αυτονόητο. Δεν το καταδικάζει ποτέ όμως μέχρι τώρα. Επίσημα, αυτή τη δελτίο τύπου μέχρι τώρα δεν το έχει και τα παρακολουθώ κάθε μέρα. Είναι αυτονόητο ότι τα καταδικάζουν. Και όσο αφορά τα σκυλιά, να σας ενημερώσω όλους, βγήκε η μελέτη προχθές. Είναι γύρω στις 12.000 για να πάρουμε αδειοδότηση κάτω στα παλιά της φαγίας. Πιστεύω ότι εάν έρθουν λεφτά, γιατί αυτή τη στιγμή το μόνο που σας λέω ότι έχουν έρθουν λεφτά στο Δήμο από τον Ιανουάριο, ντρέπομαι, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Θα προσπαθήσουμε να το δώσουμε σε κάποιον εργολάβο να ολοκληρωθεί για να πάρουμε άδεια. Λοιπόν, έχετε προτάσεις για όσον αφορά το θέμα της αντιμετώπισης των αδέσποτων? Έχετε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις πώς μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα? Ένα είναι αυτό. Δεύτερο. Γίνανε κάποιες διεργασίες, κάποιες επικοινωνίες με τον κύριο Δακίδη, κάνατε κάποια επικοινωνία κτλ. Και σε τι σημείο βρίσκεται αυτή η κατάσταση με τη νομιμοποίηση του καταφυγίου? Πείτε μας σε ποιο σημείο βρίσκεται για να ξέρουμε και εμείς τι ακριβώς να διεκδικήσουμε και, πού βρισκόμαστε. Και υπάρχουν και κάποια κονδύλια τα οποία δόθηκαν τώρα σε όλους τους Δήμους για τα δέσποτα. Υπάρχουν μέσα τοπικά στην πόλη μας που κράζουν και λένε Δήμαρχοι, μάζεψε τα δέσποτα και σαν Δήμος δεν το καταδικάσετε ποτέ. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εσείς σαν κίνηση. Ας πούμε, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων που τον παρακολούθησα πήγε εθελοντικά γιατί και αυτός δεν είχε λεφτά, αλλά με τους πολίτες και έβαλε τα ίστρες και ποτίστρες που φέραν το σήμα του Δήμου Ιωαννίνων. Μια κίνηση η οποία έδειξε στην κοινωνία των Ιωαννίνων ότι σαν Δήμαρχος εγώ τα αδέσποτα τα δέχομαι και δεν τα κυνηγάω. Εμείς, σαν Δήμος Βρεμενών, κάναμε κάποια παρόμοια κίνηση ώστε ο πολίτης στην πλατεία να καταλάβει ότι ο Δήμαρχος στηρίζει τα αδέσποτα και δεν είναι απλά ένα τηλεφωνικό κέντρο να μαζεύει το κάθε αδέσποτο. Εγώ κάθε μέρα χτυπάω το τηλέφωνο να μαζέψει ένα σκυλί. Λες και είμαι που υπεύθυνο συνεργείο. Αυτό είναι σημαντικό που δηλαδή βάλαμε μια ταμπέλα στο Καστάκι να λέει Δήμος Βρεμενών αγαπάνε τα αδέσποτα. Βάλαμε μια ταμπέλα στην πλατεία που να λέει Δήμος Βρεμενών στηρώνουμε τα σκυλιά μας, όχι στις φόλες. Ένα μήνυμα να στείλουμε στην κοινωνία. Ένα μήνυμα απλό. Και δήμαρχε εσύ είσαι στο πέμπτο στον κάθε Δήμο. Αλλά τα οποία συνεχίζουν να κάνουν αυτό που κάνουν. Σημαίνει ότι έχουν την ανοχή της τοπικής διοίκησης. Δηλαδή, ποια είναι αυτή. Σε παρακαλώ. Μέχρι τώρα νομίζω ότι. Αυτό είναι πρέπει να δείξει ο Δήμος και καταδικάζεται στις ενέργειες. Πρέπει να το δείξετε καθαρά. Πεντακάθαρα, βγαίνουμε και το καταδικάζουμε. Ναι. Με τον τρόπο του Γιάννη που λέει, ας πούμε, ότι. Θέλει να κάνει μια εκδήλωση. Σαν Δήμος Βρεμενών. Ελάτε όμως, πείτε μας μια ιδέα να τη στηρίξουμε. Το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε εγώ δυνατότητα να έρθουν 4 εκπαιδευτές στην Αθήνα να μας δείξουν τι σημαίνει κοινωνικοποίηση με τα σκυλιά, πώς η κοινωνία και η πόλη μπορεί να αποδεχτεί ένα αδέσποτο, να μας δείξουν 5 πράγματα πώς θα φροντίζουμε τα δικά μας σκυλιά πρώτα απ' όλα με τις ακαθαρσίες και με όλα, να μας δείξουν 4-5 πραγματάκια όσον αφορά με τις ποτίστρες, με τις ταΐστρες, να καταλαβαίνει ο καθένας ότι εδώ είναι σκυλί, είναι εμβολιασμένο, να μην ανησυχεί μάλλον που παίζουν παιδάκια το σκυλί είναι εμβολιασμένο, να έχουν τα λουράκια του Δήμου Βρεμενών όλα και να μάθει η κοινωνία ότι ο Δήμος κάνει μια κίνηση για να φέρει τον κόσμο. Να πάμε στα σχολεία εμείς, να μας δώσετε εσείς άδεια, να πάμε στα σχολεία και να μιλήσουμε στα παιδιά, να πούμε πώς πρέπει να ενδιαφέρονται. Το στίγμα σαν δήμαρχος, σαν δήμος γενικότερα, δεν χρειάζεται τίποτα παρά μόνο το να βάλετε δηλαδή μια πινακίδα, μια ταμπέλα στην πλατεία γιατί δημιουργείται πρόβλημα από τους πολίτες. Και να βάλετε μια πινακίδα, αγαπάω τα ζώα, αυτό θέλει να πει ότι θα έχει αντίκτυπο στους πολίτες. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν τα λεφτά για να κάνετε δύο-τρεις κινήσεις, μια ταμπελίθα στο Καστάκι, ας πούμε, ή δύο ταΐστρες, ας πούμε, στην πόλη των Βρεμενών. Δηλαδή να φανείτε σαν Δήμος ότι ναι, συμπάσχουμε, συμμετέχουμε, είμαστε με τη φιλοζωική, συνεργαζόμαστε. Και ότι έχουμε την άποψη αυτή ότι είναι τα δέσποτα. Έχουν καλά πάρα πολύ τα παιδιά που συνεργαζόμαστε, δηλαδή εντάξει, στα πλαίσια του εφικτού. Το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Όχι, είμαστε εντάξει. Όσον αφορά κάτω, εάν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα συνολικά, δηλαδή να νομιμοποιήσουμε το κτίριο, να μπορούμε να πάρουμε χρηματοδότηση, ώστε και τα παιδιά που είναι εκεί, και τα παιδιά που είναι εκεί, τα οποία είναι άξιση συγχαρητηρίων για μένα, έτσι. Είναι άξιση συγχαρητηρίων. Εγώ έχω 10 και πάω και το ταΐζω, 8 μεγάλα και 2 μικρά. Και είναι. 2 χρόνια αυτή η ιστορία που το ξέρω, το ξέρω. Να μπορούμε να μπούμε σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο για να τα αντιμετωπίσουμε. Τι βρήκαμε το σκυλί, θα το πάρουμε, θα το στρώσουμε. Θα του κάνουμε τα εμβόλια όλα καθώς πρέπει. Δεν ποιος. Οικονομικά δηλαδή. Όρθε. Ποιος. Ο Δήμος. Άμα έχουμε χρηματοδοτικό εργαλείο, σε συνεργασία μαζί σας δηλαδή.
Καταλαβαίνετε και το ξέρετε και πολύ καλά πόσο κοστίζει δηλαδή μια στήρωση και τέτοιο. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν ταβέλες προσωπικά, γιατί πιστεύω ότι με μια ταβέλα δεν θα δυσκολεύει το κάθαμα που το έκανε. Okay. Εμένα με ενδιαφέρει να γίνει μια έρευνα από την αστυνομία, αλλά σοβαρή έρευνα. Να πάει το σκυλί, να το κάνουμε μια νεκροψία το σκυλί, να δούμε από τι πέθανε, πώς πέθανε, από πού ψωνίστηκε αυτό που... Το φάρμακο. Δεν έχουμε πολλά γεωπονικά εδώ πέρα, στα κρατικά. 4-5. Να τον βρούμε. Αυτό εμένα με καίει. Δεν με καίει εμένα τώρα να βάλουμε τα πελίτσα. Ή να κάνουμε ένα event που λέει ο Γιάννης εδώ πέρα. Να κάνουμε μίληση κατά γνώστο μας. Γιατί αυτό 20 χρόνια έχει καταλάβει αυτό το πράγμα. Μπορεί και παραπάνω. Δύο χρόνια είχαμε ησυχάσει. Τώρα ξανά άρχισε το πράγμα. Τώρα και μα πετάει και για χαζού. Μία εδώ, μία εκεί. Μία εδώ, μία εκεί. Δηλαδή, δεν είναι πολλά χρόνια. Ξέρετε ότι πολλέ φορέ τα βέλη γυρνάνε σε εσά ότι. Τα βέλη γυρνάνε σε εσά. Ότι το κάνατε εσεί. Όπως λέει ο Γιάννης, ότι πάνε στο τον παίρνουν τηλέφωνο αυτόν, αλλά τόσο τηλέφωνο παίρνουν και σε μένα. Και μένει ο Γιάννης είναι πολίτης και μπορεί να είτε να ασχοληθεί είτε να τα αποφύγει χωρίς κανένα βάρος όπως λέω. Εγώ όμως είμαι υποχρεωμένος έτσι να ασχοληθώ θέλω δεν θέλω. Έτσι δεν είναι. Και αυτή είναι η δουλειά μας. Σήμερα συνέβη ένα δυστυχώς άσχημο περιστατικό. Είχαμε κάποιο σκύλο ο οποίος προφανώς από δόλωμα ψόφισε. Καταδικάζω σαν δήμαρχος και σαν δημοτική αρχή τέτοιου είδους φαινόμενα, τέτοιου είδους ενέργειες. Ο Δήμος και εγώ προσωπικά θα καταθέσουμε μήνυση κατά γνώστων στην αστυνομία άμεσα. Είναι απαράδεκτο να συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα στα Γρεβενά. Θα ήθελα να συγχαρώ τη φιλοζωική οργάνωση για το έργο που προσφέρουν τα παιδιά και στο καινοκομείο που έχουμε και γενικότερα σε όλα τα ελεύθερα ζώα και θα είμαστε δίπλα τους σε οποιαδήποτε ενέργεια με όποιον τρόπο μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Θέλω και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω τα μέλη της φιλοζωικής ομάδας Γρεβενών για το δύσκολο έργο στο οποίο έχουν οικειοθελώς εισέλθει εδώ και χρόνια και να σημειώσω ότι ούτως ή άλλως είμαι δίπλα τους. Κάθε ώρα της ημέρας γνωρίζουν και μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μου. Είμαι ανοιχτός για οποιοδήποτε παράπονο έχουν να μου κάνουν, για οποιοδήποτε λύση μπορούμε να δώσουμε μαζί. Τους στηρίζω σε κάθε έργο τους και πιστεύω από εδώ και πέρα θα προχωρήσουμε σε μια προβολή της φιλοζωικής δράσης στα Γρεβενά, ούτως ώστε ο Δήμος να έρθει και επικοινωνιακά πιο κοντά σε αυτό το θέμα.